Αυτή ήταν, αυτός ναι. είναι. Ναι, ναι. Και το βιβλίο περισσότερο, αυτός είναι, αυτή είναι η προσπάθεια που κάναμε με τον Παντελή. Ναι, το Βλαχόπουλο. Ο Παντελής Βλαχόπουλος που σου σε βοήθησε στη συγγραφή του βιβλίου, σωστά. Να βάλουμε κάτι κάτω το οποίο θα βοηθήσει την κοινωνία, το κράτος, να προσπαθεί να βρει τρόπους να δίνει ερεθίσματα στα παιδιά που δεν έχουν την ευχαίρεια να τα πάρουν από τους γονείς τους. Mm-hmm. Μπορεί κάποιο ερέθισμα να τα κάνει ευτυχισμένα, όπως έκανε εμένα το μπάσκετ. Μετά πολλοί άνθρωποι που βρίσκουν προβλήματα να ξέρουν ότι αυτά τα προβλήματα είναι για να δοκιμάσεις τις δεξιότητες σου και όχι για να υποχωρήσεις. Ευκαιρία είναι να κάνεις καλύτερη προπόνηση. Τα παιδιά σου, και τελειώνω εγώ, δεν έχω κάτι άλλο. Τα παιδιά σου πώς θέλεις σε θυμούνται? Έχεις και ένα γράμμα μέσα στο βιβλίο, δηλαδή το οποίο είναι σοκαριστικό. Ότι έγραψες ένα γράμμα, σαν να μην είσαι πια εδώ. Ήτανε, δεν το διάβαζα και με το δικό σου, με τα δικά σου γράμματα. Να θυμούνται τον αθλητή, τον μπαμπά, Παναγιώτη, τον Παναγιώτη και να χαίρονται που ήμασταν παρέα και ζούσαμε όλα αυτά που ζήσαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο... Και να με θυμούνται σαν τον Παναγιώτη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Που τους στήριζα. Που προσπαθούσα να τους υποστηρίξω. Ακόμη και όποια και να είναι τα όνειρά τους. Όποια και να είναι τα όνειρά τους. Δεν θέλουν να γίνουν αθλητές, όχι, όχι, γίνουνε. Ναι. Μα ποτέ δεν είναι πλάκι σε αυτό. Θα ήθελα πραγματικά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί όπως είπα... Είναι ένα εφόδιο, Είναι ένα εφόδιο γενικά στη ζωή σου. Και όπως είπαμε, πρέπει να προσέχουμε το πλοίο της ζωής μας. Θα μας πάει 100 χρόνια. Δεν πρέπει λίγο προσοχή να το δίνουμε. Θα μας πάει 100 χρόνια, λες. Θα σε πάει 100 σίγουρα. Παναγιώτη, είπες αυτό που σου έδωσε σε ένα ευτυχία, σε έκανε έναν ευτυχισμένο άνθρωπο. Πολλές απογοητεύσεις, πολλές δυσκολίες, πολλές προδοσίες. Γιατί η προδοσία είναι να σε αποθεώνουν και μετά να σε πετάνε σαν στημένη λεμονόκοπα, ρε παιδί μου, σαν να μην έδωσες τίποτα. Οπαδοί, παράγοντες, εφημερίδες. Αυτό πώς το βιώνεις? Είναι σκληρό. Πολύ σκληρό. Αυτό. Και επειδή... Τελικά δεν το, το προσμετράς, πού το βάζεις? Πού το βάζω? Συμβαίνει σε όλους. Φυσικά. Ναι. Εκεί που σε αποθεώνουν και είσαι Θεός. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά... Πω μετρημένες στα δάχτυλα. Ναι. Ναι, όχι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά λέω... Ναι. Κοίτα να δεις, είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό, πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ... αισθάνομαι ότι πιθανόν οι άνθρωποι αυτοί δεν καταφέρανε να χαρούν όσο έπρεπε την επιτυχία που χαιρόταν το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων. Ναι. Γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι όσο και να θέλουν να χαρούν με επιτυχία ανθρώπων, όλο κάτι τους κρατάει. Ναι. Και... Αυτό μπορεί να αφορά και τη δικιά του ζωή. Φυσικά. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Γιατί αφορά και τη δικιά του τη ζωή. Ναι. Και αυτό που τους κρατάει είναι κάτι που τους δηλητηριάζει στην ουσία. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ίσως αυτό που βιώσανε όταν το βιώνανε μαζί μας ήταν τόσο έντονο που επειδή θεωρούν αυτοί ότι τους ανήκει. Τους ανήκει, είναι δικό τους. Ναι. Δεν θέλουν να το μοιραστούν μαζί σου. Κατάλαβα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις και τη ζωή σου και τα γεγονότα και τον αθλητισμό είναι... Δεν μπορώ να βρω... Στοϊκός. Ναι, είναι στοϊκός. Σοφός. Έχει μια σοφία και μια στοϊκότητα. Είναι αξιοθαύμαστο.